κόμπας της Jeep στην έκδοση πετρελαίου με τον μεγάλο κινητήρα των 2.000 κυβικών εκατοστών. Μεγάλη τροχή 17 ιντσών και αρκετά μεγάλος αεροθάλαμος 225-60 συμπληρώνει την απαραίτητη σε μέγεθος χωρητικότητα του αεροθαλάμου για ένα αυτοκίνητο με αυτά τα χαρακτηριστικά. Χωρίς να αποτελεί αιχμή του δόρατος για την εκτός δρόμου κίνηση της Jeep, έχει όμως απόσταση από το έδαφος 21,6 εκατοστά με ταξόνιο 2,60. Το βάρος του οχήματος κενού είναι 1810 κιλά, 4,40 μήκος, 1,81 πλάτος. Προστατευμένο από κάτω και για το μπροστινό σύστημα των αναρτήσεων και το σύστημα μετάδοσης και πιο πίσω για το ρεζερβουάρ, αλλά και για το κυβότιο ταχυτήτων υπάρχει προστασία. Το πίσω διαφορικό με τα ημιαξόνια και την ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων πίσω. Η στήριξη είναι καλή, όχι όμως και η απόσβεση. Διότι παρόλο ότι οι διαδρομές είναι αρκετά μεγάλες, δεν υπάρχει προοδευτικότητα που θα έπρεπε σε ένα όχημα που μπορεί να κινηθεί και σε εδάφη εκτός αστικού ιστού. Πανίσχυρος δακτύλιος ρημούλκησης πίσω αριστερά, σένσορες όπως βλέπουμε εδώ και ο λογότυπος του τετρακίνητου συστήματος Trailwalk. Αυτόματο κυβότιο 9 σχέσεων και η τετρακίνηση έχει προγράμματα αυτόματο με την μπροστινή κίνηση μόνιμα συνδεδεμένη, όπως βλέπουμε επιλογές για χιόνι, άμμο, λάσπη και βράχια. Κεντρικό κλείδωμα 4x4, το λεγόμενο μπλοκέ. Δυνατότητα για να κατεβαίνει κανείς απότομες κλίσεις που βλέπουμε πάνω δεξιά, να φρενάρει το αυτοκίνητο αυτόματα. Και 4 και τετρακίνηση με κοντές σχέσεις πάνω αριστερά. Εκκίνηση με διακόπτη, πρακτικές θήκες σε διάφορα σημεία, οθόνη με όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και με GPS, μεγάλο βαθύ ντουλαπάκι, αρίζεις ποιότητας τα δέρματα και τα υλικά των καθισμάτων, όπως επίσης και η πλευρική στήριξη, με την δυνατότητα να ρυθμίσει σε όλα τα αναστήματα η θέση οδήγησης ο εκάστοτε οδηγός. Δερμάτινο το τιμόνι και όλα τα χειριστήρια άμεσα στα δάχτυλα του οδηγού, αυτόματα φώτα και καθαριστήρες, η καλή ποιότητα υλικών και η άνεση και στους πίσω επιβάτες, κλιματισμός και για πίσω και βέβαια υπάρχει και δυνατότητα για θύρα USB, αλλά και για το ρεύμα εναλλασσόμενο 220 με αμερικάνικες όμως θύρες που χρειάζεται αντάπτορας για τις δικές μας ευρωπαϊκές. Ο δίλητρος πετρελοκινητήρας με 170 ύπους, 125 κιλοβάτ στις 3.750 στροφές, αλλά με τα 400 νιουτόμετρα ροπής, μόλις από τις 1750 αναλαμβάνει να κινήσει το βαρύ αυτοκίνητο. Επίπεδος χώρος φόρτωσης με ένα ανθεκτικό ελαστικό ταπέτο στο έδαφος, δακτύλιους για να δένει κανείς τα πάντα ισχυρά με ημάντες, 438 λίτρα ο χώρος των αποσκευών και από κάτω υπάρχει κανονική ρεζέρβα. Διάστημα συντήρησης κάθε 12 μήνες ή 20.000 χιλιόμετρα και το κόμπας υπόσχεται απροβλημάτιστα πολλά χιλιόμετρα. Δείχνει πολύ γερή κατασκευή. Από εκεί και πέρα, καλά φρένα, καλά συστήματα ευστάθειας προειδοποίησης όταν πάει να ξεφύγει κανείς από τη λωρίδα κυκλοφορίας, όπως είναι τώρα σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα, είναι από τα καλά συστήματα, όπως και το ABS. Οι επιταχύνσεις του δεν βάζουν φωτιά στον δρόμο βέβαια, πετρέλαιο, γάρ και αυτόματο. Δίνει ο κατασκευαστής 9,5 βέβαια δευτερόλεπτα 0-100 και 184 τελική ταχύτητα. Περισσότερα βέβαια άμα το οδηγήσετε κι εσείς στον δρόμο, να έχετε τη δική σας άποψη για το αυτοκίνητο. Ας δούμε όμως μερικά ακόμα στοιχεία
οδηγώντας. Ένα πολυχρηστικό αυτοκίνητο μπορεί να κάνει κανείς πάρα πολλά πράγματα, πέρα από την καθημερινότητα και τη δυνατότητα να κάνει ταξίδια. Ακούγεται λίγο βέβαια ο πετρελοκινητήρας, αλλά έχει καλή ηχομόνωση, όπως επίσης έχει καλό ηχητικό σύστημα. Ουδέτερο στις τροφές. Μπορεί να κρατήσει κανείς αρκετά ψηλές μεσορίες ταχύτητες. Η απόσβεση όμως που είπαμε δεν είναι προοδευτική, θέλει προσοχή όταν ο δρόμος έχει ανομαλίες. Η κατανάλωση είναι χαμηλή λόγω του πετρελαίου. Είδαμε και κάτω από τα 6 λίτρα αρκετές φορές, αν κανείς κινείται προσεκτικά. Δείχνει μεγαλύτερο από ότι είναι το αυτοκίνητο από την εξωτερική του διαστάσεις. Και τα 1800 κιλά μπορεί να ακούγονται πολλά, αλλά έχουν γίνει προσπάθειες για τη μείωσή τους. Αυτό φαίνεται και από το βάρος του καπού και από άλλα σημεία. Οπωσδήποτε είναι ένα αυτοκίνητο που αντέχει στον χρόνο. Χειροκίνητες αλλαγές. Τώρα ενεργοποιήσαμε τις ενδείξεις οριοθέτησης εντός συλλογέντας της κυκλοφορίας. Εδώ βέβαια σε αυτό το σημείο δεν υπάρχουν καθόλου διαγραμμίσεις οριζόντιες, οπότε το σύστημα εύλογα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις του υπαρχιακού οδικού δικτύου της Ελλάδος. Αλλάξαμε επιλογή αναφορικά με την κατανάλωση, με την ακτίνα δράσης με βάση τα καύσιμα, 60 λίτρα είναι το ρεζερβουάρ. Περάσαμε τώρα στην αυτόματη επιλογή. Αμέσως πέσανε οι στροφές. Εάν κινείται κανείς και γύρω στις 2.000, 1.500 με 2.000, κινείται αξιοπρεπώς χωρίς να πηγαίνει πολύ γρήγορα και κάνοντας πολύ καλή οικονομία.